στις απειλές αλλά και στις ευκαιρίες για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παρουσιάζονται σήμερα. Βεβαίως, η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι μεγάλη και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθώντας και μέσω του τύπου και των μέσων τη δημόσια συζήτηση, έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες πραγματικότητες που η ευρωπαϊκή πορεία, η ευρωπαϊκή προσπάθεια, το σχέδιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με συμμετοχή της χώρας μας, της Ελλάδας, είμαστε πλέον παλιοί στο σύστημα του 30 ακόμη και πάλι, αντιμετωπίζει προκλήσεις για πρώτη φορά. Πρώτα απ' όλα, η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση σοβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μια δεκαετία διαμάτη. Ήταν μια κρίση εισαγόμενη. Ουσιαστικά ξεκίνησε από την πέρα του Ατλαντικού υπερδύναμη. Βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση απροετοίμαστη. Τουλάχιστον για το μέγεθος της πρόκλησης και την ένταση των προβλημάτων, το καράβι μπορεί να μην έμεινε εκεί πέρα, το αναδέχεται κλίμα. Δεύτερον, η μεταναστευτική κρίση, το προσφυγικό πρόβλημα. Είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν και αυτό μια αντικειμενική συνθήκη, όπως προέκυψε. Οι λόγοι και οι αιτίες είναι πολλοί, αλλά είναι μια πρόκληση η οποία επίσης ως προς το μέγεθος και την έντασή της δημιούργησε προκλήσεις, προβλήματα εσωτερικής συνοχής στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθήσατε βέβαια και το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών Θεσμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη δέσμευση πολλών χωρών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με βάση τις ευρωπαϊκές και πανανθρώπινες αξίες, ο κ. Γιούνκερ δεν πάει να τονίζει ότι η Ευρώπη, ό,τι και να συμβαίνει, πρέπει να παραμείνει μια ήπειρος αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Παρά το γεγονός αυτό, υπήρξαν και διαφορετικές φωνές και πρακτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ορισμένες χώρες, από ορισμένες κυβερνήσεις. Μια άλλη πρόκληση είναι η Ευρώπη και οι πολίτες της. Η μείωση της δημοφιλίας της ίδιας της Ευρώπης, των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι στους πολίτες της. Η Ευρώπη έγινε δυσνόητη ως προς τους θεσμούς της. Έγινε λίγο απόμακρη, πολύ τεχνοκρατική, ίσως από τη φύση της, ό,τι αφορά την καθημερινή δουλειά. Και πάντως, για πολλούς λόγους, όχι τόσο προσφυλής όσο στο παρελθόν στους πολίτες, στους δικούς της πολίτες. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε ένα μακρύ κατάλογο. Προσπάθησα να δώσω ένα τόνο των κυριότερων προκλήσεων που